Καλησπέρα και καλώς ήρθες πίσω στο κανάλι μου στο YouTube. Σε αυτό το μάθημα προφανώς θα μιλήσουμε για το συμπλήρωμα ως προς 2 και το πώς μετατρέπουμε αριθμούς από το δεκαδικό στο διαδικό σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 και το ανάποδο, δηλαδή να σου δίνω έναν αριθμό στο διαδικό σύστημα και να μπορείς να τον μετατρέπεις έτσι πίσω στο δεκαδικό. Αν έρχεσαι για πρώτη φορά και σε ενδιαφέρει να βλέπεις μαθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ψηφιακή σχεδίαση, μετατροπές αριθμών, άλγεβρα bool, decoders, flip-flop κτλ, κάνε subscribe κάτω δεξιά και άναψε το καμπανάκι για να μπορείς να λαμβάνεις ενημερώσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Δεν θέλω να χάνουμε άλλο χρόνο, οπότε πάμε κατευθείαν μέσα να ξεκινήσουμε. Έτσι, τι είναι αυτή η παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 και τι πρέπει να ξέρω έτσι, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ωραία. Τι είναι λοιπόν αυτή η παράσταση συμπληρώματος ως προς 2, έτσι. Η παράσταση συμπληρώματος προς 2 είναι η διαδική κωδικοποίηση προσημασμένων αριθμών. Συγκεκριμένα είναι μία από αυτές. Γιατί λέω μία από αυτές, γιατί έχουμε και άλλες. Έχουμε την παράσταση έτσι, πρόσημο μέτρο και έχουμε και την παράσταση συμπλήρωμα ως προς 1. Αυτές είναι οι τρεις βασικές αναπαραστάσεις, έτσι κωδικοποίηση αν θέλεις προσομασμένων αριθμών στο διαδικό σύστημα. Εμείς στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε μονάχα έτσι με το συμπλήρωμα ως προς 2. Τι πρέπει να ξέρουμε λοιπόν γι' αυτό? Πρέπει να ξέρεις τρία βασικά πραγματάκια, εκ των οποίων τα δύο θα εστιάσουμε σήμερα εδώ. Είναι μετατροπή από διαδικό σε δεκαδικό σύστημα, πώς μπορώ να σου δίνω δηλαδή έναν αριθμό στο διαδικό, ο οποίος είναι σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 και εσύ να βρίσκεις ποιο είναι το δεκαδικό του ισοδύναμο. Την ανάποδη διαδικασία, που είναι το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή να μου δίνεις έναν αριθμό στο δεκαδικό σύστημα προσημασμένο, ξαναλέω έτσι, είτε θετικό είτε αρνητικό, και να μου γράφεις το διαδικό του ισοδύναμο σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2, και φυσικά μια μεγάλη κατηγορία από μόνη της, την οποία δεν θα αναλωθούμε σε αυτό το μάθημα, είναι οι πράξεις προσημασμένων αριθμών. Έτσι, πώς μπορώ να κάνω πρόσθεση και αφαίρεση χρησιμοποιώντας έτσι, σαν βοηθό μου, την παράσταση συμπληρώματος ως προς 2. Ωραία. Πάμε κατευθείαν να μπούμε μέσα στο παιχνίδι, κοιτώντας την μετατροπή έτσι, από το διαδικό στο δεκαδικό. Ας πούμε ότι το βασικό μας παράδειγμα έτσι, που μας ζητείτε εδώ είναι να μετατρέψουμε τον αριθμό 11010 στο δεκαδικό. Εδώ λοιπόν θέλει μια τεράστια προσοχή, γιατί παρόλο που αυτό το μάθημα που κάνουμε τώρα αφορά παραστάσεις συμπληρώματος ως προς 2, στην πραγματικότητα αν σκεφτείς μονάχα την εκφώνηση να μετατρέψεις τον αριθμό 11011 στο δεκαδικό, κρύβει μια παγίδα. Η μεγάλη παγίδα είναι η εξής, ότι το 11010 σε ποια αναπαράσταση είναι γραμμένο. Και όταν δούμε αυτή την ερώτηση σε ποια αναπαράσταση είναι γραμμένο, τα είπαμε και πριν λίγο, οι αναπαραστάσεις βασικές που μας αφορούν εμάς είναι 4. Μη προσημασμένη, πρόσημο μέτρο, συμπλήρωμα ως προς 2 και συμπλήρωμα ως προς 1. Και εδώ πάλι ξαναλέω ότι μας αφορά μονάχα το συμπλήρωμα ως προς 2 σε αυτό το μάθημα. Άρα στην παρούσα φάση η εκφώνηση στο μυαλό μας θέλω να είναι ολοκληρωμένη, η οποία λέει το εξής: να μετατρέψει τον αριθμό 11010 στο δεκαδικό, ο οποίος αυτός ο αριθμός έτσι είναι γραμμένος προφανώς σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2, έτσι. Μπορεί να μην το γράφουμε, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να ξέρω που είναι γραμμένος ο αριθμός. Πάμε λοιπόν να το χωρίσω αν μπορώ σε βήματα, έτσι. Το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει στη μετατροπή από το διαδικό στο δεκαδικό, όταν οι αριθμοί μας είναι σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2, είναι αν ο αριθμός μας είναι αρνητικός ή θετικός. Προφανώς έτσι το αν ο αριθμός είναι αρνητικός ή θετικός το καταλαβαίνω από το πρώτο bit, αν είναι 0 είναι θετικός, αν είναι 1 ο αριθμός μου είναι αρνητικός. Στο συγκεκριμένο λοιπόν παράδειγμα είμαι στην περίπτωση όπου ο αριθμός μου είναι αρνητικός. Ωραία. Τι κάνω λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που ο αριθμός μου είναι αρνητικός? Βήμα νούμερο 1. Βρες τον αντίθετό του στο διαδικό. Ωραία. Και πώς βρίσκουμε τον αντίθετό του στο διαδικό? Συμπληρώνοντας, όπως λέμε, ως προς 2. Εξού και αυτό το οποίο κάνουμε. Πώς συμπληρώνω έναν αριθμό ως προς 2? Γράφουμε αυτόν που έχουμε, δηλαδή είναι το 11010. Βρίσκεις τον πρώτο άσο από τα δεξιά, έτσι, και τραβάς μια γραμμή αριστερά του. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Τα μπιτάκια τα οποία βρίσκονται αριστερά της γραμμής τα τουμπάρεις όλα, δηλαδή το 1 θα γίνει 0, το 1 θα γίνει 0 και το 0 θα γίνει 1 και τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκονται δεξιά της γραμμής δεν τα πειράζεις καθόλου. Έτσι, και τα ξαναφύνεις 1-0. Αυτός είναι ένας τρόπος να βρεις τον αντίθετό του. Έτσι, και ας μείνουμε σε αυτόν τον οποίο θεωρώ ότι είναι και πιο εύκολος. Αυτό λοιπόν είναι το συμπλήρωμα ως προς 2 του αριθμού μας. Είναι το 0-0-1-1-0 ή αν θέλεις να το έχεις σαν έννοια στο μυαλό σου ακόμα καλύτερα, είναι ο αντίθετός του.
Ο αντίθετος του προφανώς, αφού ο αρχικός μου αριθμός είναι αρνητικός, είναι θετικός. Και όταν έχω ένα θετικό αριθμό, έτσι, μπορώ να βρω ποιος είναι στο δεκαδικό μετάξεις ψηφίων. Άρα εδώ λοιπόν, αν πας μετάξεις ψηφίων, θα είναι 0, 1, 2 από τάξεις ψηφίων, το οποίο είναι ίσο με 2 στο τετράγωνο, δηλαδή 4, και 2 εις την πρώτη, δηλαδή άλλα 2, το οποίο σου κάνει τελικά το συν 6. Ποιος είναι το συν 6? Ο αντίθετος του αριθμού που ψάχνω. Άρα, βήμα 1, βρες τον αντίθετο του. Βήμα 2 λοιπόν, βρες το μέτρο του αντίθετου στο δεκαδικό με τάξεις ψηφίων. Το οποίο μας οδηγεί στο τρίτο βήμα, το οποίο είναι το συμπέρασμα και είναι ουσιαστικά ο αντίθετος του δεκαδικού του οποίου υπολογίσαμε. Δηλαδή, βρήκαμε ότι ο αντίθετος αυτού που θέλουμε είναι το συν 6, άρα αυτός που ψάχνουμε είναι το μείον 6. Άρα λοιπόν ο αριθμός 1, 1, 0, 1, 0 που ήθελες στην αρχή είναι το μείον 6. Και αυτή είναι η φιλοσοφία, έτσι, στην υποπερίπτωση που ανοίξαμε, η οποία είναι αν ο αριθμός μου είναι αρνητικός, δηλαδή αν το πρώτο bit, το πιο σημαντικό bit από τα αριστερά λοιπόν, είναι μονάδα. Ωραία. Αυτό είναι και το παράδειγμά μας και η άσκηση του παραδείγματος τελειώνει κάπου εκεί. Ας αφιερώσουμε όμως ένα λεπτάκι ακόμα να δούμε τι θα κάνουμε στην περίπτωση που ο αριθμός μας ήταν θετικός. Αν ο αριθμός σου ήταν θετικός, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα και απλά για σένα, δεν χρειάζεσαι τίποτα από όλα αυτά που κάναμε, χρειάζεσαι μονάχα τάξεις ψηφίων κατευθείαν, δηλαδή είναι θετικός, ωραία, βάζω τα ψηφία μου κάτω και δυνάμεις του 2 και τελειώνω. Για παράδειγμα, δηλαδή αν μου έδινες τον αριθμό 011011 και μου έλεγες ότι αυτός ο αριθμός είναι γραμμένος σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2, βρες μου ποιος είναι στο δεκαδικό, τότε επειδή αυτός ο αριθμός είναι θετικός και το καταλαβαίνω από το πιο σημαντικό bit επειδή είναι 0, τότε θα πήγαινα κατευθείαν με τάξεις ψηφίων και θα έλεγα το εξής. 0, 1, 2, 3, 4, το οποίο είναι ίσο με 2 στην τετάρτη 16, 2 στην τρίτη 8, 2 στην πρώτη 2 και 2 στη μηδενική 1. Δηλαδή 16 και 8 και 2 και 1. Το οποίο μας κάνει τελικά συν 27. Άρα το πρώτο κομμάτι το έχουμε κατακτήσει, δηλαδή είδαμε πώς μπορώ να μετατρέψω έναν αριθμό ο οποίος βρίσκεται στο διαδικό σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 πίσω στο δεκαδικό. Πάμε να δούμε τώρα την ανάποδη διαδικασία. Πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο μεγάλο σκέλος το οποίο θέλω να δούμε σήμερα, το οποίο είναι να μου δώσεις έναν αριθμό στο δεκαδικό και να τον γράψω στο διαδικό σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2, θα πρέπει λιγάκι να μιλήσουμε για το εύρος τιμών. Ποιους αριθμούς δηλαδή μπορώ να αναπαραστήσω στο διαδικό σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 και με πόσα bit. Οπότε ας κάνουμε μια πρώτη ανάλυση εκεί και μετά προχωράμε στη μετατροπή από το δεκαδικό στο διαδικό. Πίσω στην οθόνη. Πίσω στην οθόνη. Πάμε πίσω στην οθόνη. Πίσω στην οθόνη. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν το εύρος τιμών, έτσι, των αριθμών που γράφουμε σε αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2 στο διαδικό σύστημα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, τα εικονογραφημένα, αυτά που ξέρεις και εμπιστεύεσαι. Αν είχα νήσον 4 bit, τότε αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με 4 bit μπορώ να φτιάξω 16 διαφορετικούς συνδυασμούς στο διαδικό σύστημα. Το οποίο με τη σειρά του μας οδηγεί σε παράσταση συμπληρώματος προς 2 ότι μπορώ να φτιάξω και 16 διαφορετικούς αριθμούς στο δεκαδικό. Να το πω σωστά για να μην μπερδευτούμε, μπορώ να αντιστοιχίσω 16 διαφορετικούς αριθμούς του δεκαδικού συστήματος σε αυτούς τους 16 διαφορετικούς συνδυασμούς που έχω στο διαδικό σύστημα. Το τονίζω αυτό γιατί στην παράσταση συμπληρώματος ως προς 1 αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Έχουμε 2 διαφορετικούς συνδυασμούς για το 0, αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο του μαθήματος. Αυτό που με ενδιαφέρει να καταλάβεις αυτή τη στιγμή είναι ότι στο διαδικό, όταν έχω 4 bit και μιλάμε για αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2, τότε μπορώ να έχω 16 διαφορετικούς αριθμούς, έτσι, στο δεκαδικό. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι αριθμοί? Και ας το κάνουμε και σε μία αντιστοιχία μαζί με την μη προσημασμένη αναπαράσταση. Γνωρίζουμε ότι στην μη προσημασμένη αναπαράσταση οι 16 αριθμοί που μπορώ να αναπαραστήσω είναι από το 0 μέχρι το 15. Τι ισχύει τώρα στην παράσταση συμπληρώματος ως προς 2? Θα το πω ανάποδα. Μιλώντας για τα 4 bit τα οποία έχω, οι αριθμοί οι οποίοι μπορείς να αναπαραστήσεις είναι από το μείον 8 μέχρι το 7. Αυτοί είναι 16 αριθμοί, έτσι δεδομένου ότι υπάρχει και το 0 ανάμεσά τους. Τι θέλω να κρατήσω τώρα από αυτό? Θέλω να παρατηρήσεις ότι αυτό το αριστερό, το άκρο, είναι δύναμη του 2. Συγκεκριμένα είναι το 2 στην τρίτη. Το κρατάμε αυτό, επιστρέφω σε λίγο. Ο γενικός τύπος λοιπόν είναι ο εξής. Άρα δες και την αντιστοιχία. Στο παράδειγμά μας όπου το νι ήταν 4, αν κάνω αντικατάσταση εδώ, τότε θα έχω από το μείον 2 εις την 4 μείον 1, άρα 3,
κόμμα μέχρι το 2 εις την 4 μείον 1, άρα 2 εις την 3 μείον 1, το οποίο αν το προχωρήσω και κάνω και τους υπολογισμούς και την αφαίρεση, το 2 στην 3 κάνει 8, άρα αριστερά έχεις το μείον 8 και δεξιά έχεις 2 στην 3 8 μείον 1, το οποίο σου οδηγεί στο 7. Πάμε να δούμε και 2-3 παραδειγματάκια, δηλαδή αν με ρωτούσες το συν 56, αν θέλω να το γράψω σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 στο διαδικό, πόσα bit θα χρειαστώ? Τότε αυτό που πρέπει να σκεφτείς είναι σε ποιο εύρος αριθμών ανήκει, και εδώ είναι που θα πρέπει να καταλάβεις ότι το αριστερό μέρος του εύρους είναι δύναμη του 2. Οπότε στην ουσία ψάχνω να βρω δεξιά και αριστερά πώς μπορώ να κλείσω το συν 56. Άρα θέλω το συν 56 να είναι μέσα σε ένα εύρος. Και αυτό το εύρος το σωστό είναι από το μείον 64 μέχρι το 63. Πώς το βρήκα λοιπόν αυτό? Ξεκίνησα και έβαζα δυνάμεις του 2 μέχρι να βρω αυτό το σωστό εύρος, το μικρότερο εύρος που μπορώ, έτσι, ώστε να ανήκει μέσα το συν 56. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και το συν 56 ανήκει και από το μείον 128 μέχρι το 127. Ναι, προφανώς και ισχύει, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το μικρότερο εύρος που μπορώ να έχω. Μικρότερο από αυτό δεν μπορείς να έχεις, γιατί το επόμενο με ένα λιγότερο bit δηλαδή θα με οδηγήσει από το μείον 32 μέχρι το συν 31 και το συν 56 είναι εκτός. Οπότε ελπίζω να καταλαβαίνεις λιγάκι το σκεπτικό το οποίο με οδηγεί εδώ. Τι κερδίζω τώρα με αυτό? Κερδίζω το εξής. Γνωρίζω, είπαμε, ότι αυτό το 64 είναι μια δύναμη του 2 και συγκεκριμένα είναι αυτή η δύναμη. Είναι το 2 εις την ι πλην 1. Άρα γνωρίζω ότι το 2 εις την ι πλην 1 είναι ίσο με το 64. Δηλαδή το 2 εις την ι πλην 1 είναι ίσο με το 2 εις την έκτη που είναι το 64. Άρα το ι πλην 1 είναι ίσο με το 6 και αν πας και το μείον 1 από εκεί και γίνει συν 1, το ι ίσον 7. Τι 7? Bit. Τι σημαίνει λοιπόν όλο αυτό που έκανα? Ότι για να αναπαραστήσω το συν 56 σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 θα χρειαστώ 7 bit. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα. Έστω ότι θέλεις το μείον 32. Το ίδιο σκεπτικό. Θα πρέπει να σκεφτώ ποιο είναι το μικρότερο εύρος που μπορώ να κλείσω το μείον 32 μέσα. Και άμα το σκεφτείς, είναι από το μείον 32 μέχρι το 31. Και με την ίδια λογική, το μείον 32 που είναι το αριστερό μέλος, ξέρεις ότι αυτό το 32 είναι δύναμη του 2 και συγκεκριμένα είναι το 2 εις την ι πλην 1. Άρα εδώ ξέρεις ότι το 2 εις την ι πλην 1 είναι ίσο πάλι με το 32, το οποίο 32 είναι το 2 εις την 5η, άρα από εδώ έχεις ότι το ι πλην 1 είναι ίσο με 5, δηλαδή το ι είναι 6 bit. Τι σημαίνει αυτό πάλι? Για να γράψεις το μείον 32 στο διαδικό σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2, χρειάζεσαι 6 bit. Και ένα τελευταίο, ας πάμε να δούμε το συν 32. Το συν 32, όπως βλέπεις, το διάλεξα επίτηδες, γιατί όπως βλέπεις από πάνω δεν χωράει στο ίδιο διάστημα. Δηλαδή πρέπει να ανέβω, γιατί φτάνει μέχρι το 31 σαν θετικό αριθμό. Άρα θα έχεις από το μείον 64 μέχρι το 63. Μείον 64 μέχρι το 63. Και όσο το δουλεύεις αυτό, τόσο πιο εύκολο θα γίνεται, γιατί από εδώ σημαίνει ότι το 2 στην ι πλην 1 θα είναι ίσο με το 64. Άρα λιγάκι πιο γρήγορα, έτσι, το ι εδώ πέρα θα είναι ένα bit παραπάνω χρειάζομαι για να αναπαραστήσω το συν 32. Αυτά χρειάζεται να ξέρεις λοιπόν για το εύρος τιμών, ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι να πάρεις οποιονδήποτε αριθμό στο δεκαδικό σύστημα και να τον μετατρέψεις στο διαδικό σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2. Έχουν περάσει πάρα πολλοί μαθητές από κοντά μου και δεν υπήρχε ούτε ένας που στην αρχή να μην είχε πρόβλημα με τις μετατροπές από και προς το διαδικό, όταν αυτά είναι σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2. Ένα από τα βασικά συστατικά για να μπορείς να το κάνεις κατευθείαν σωστά είναι το εύρος τιμών και θα καταλάβεις αμέσως τώρα γιατί ισχύει αυτό. Και πάμε τώρα λοιπόν για φινάλε. Μετατροπή από δεκαδικό σε αδιαδικό σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2. Two's complement. Ας το χωρίσουμε σε βήματα. Βήμα 1. Βρες το μέτρο του αριθμού στο διαδικό. Είτε εγώ σου ζητήσω αρνητικό είτε σου δώσω θετικό, βρες το μέτρο του. Δεύτερο βήμα. Χρησιμοποιώντας αυτό που είπαμε πριν λίγο, υπολόγισε το πλήθος bits, ας πούμε ότι είναι νη, για την αναπαράσταση του διαδικού στην παράσταση συμπληρώματος προς 2. Τρίτο βήμα. Γράψε αυτό το μέτρο με νη bits, γιατί είναι πιθανόν, έτσι, να μην το έχεις με νη bits εκείνη τη δεδομένη στιγμή και να το έχεις με ένα λιγότερο συνήθως. Αυτό είναι αυτό που παίζει. Και τώρα έρχεται ο διαχωρισμός. Δηλαδή, τι σημαίνει διαχωρισμός? Αυτά τα τρία βήματα τα κάνω είτε ο αριθμός μου είναι θετικός είτε αρνητικός. Είτε μου πεις για παράδειγμα ποιο είναι το συν 56, είτε μου πεις ποιο είναι το μείον 27, έτσι. Αυτά τα τρία βήματα θα γίνουν υποχρεωτικά. Τώρα, αν ο αριθμός που μου έχει ζητήσει είναι θετικός, τότε εδώ τελειώνω. Αυτό το μέτρο δηλαδή που έχεις γράψει με νη bits είναι αυτός ο αριθμός που ψάχνεις. Αν όμως είναι αρνητικός, χρειάζομαι ένα βήμα ακόμα. Ποιο? Αυτό το νουμεράκι που έχω με νη bits πρέπει να το συμπληρώσω ως προς 2. Άρα το επόμενο βήμα αφορά μόνο μετατροπές από δεκαδικό σε αδιαδικό αρνητικού αριθμού.
Και πάμε τώρα να κάνουμε 2-3 παραδειγματάκια. Ας ξεκινήσουμε με έναν θετικό αριθμό, το οποίο είναι το σημείο 6. Φυσικά με ενδιαφέρει έτσι να κάνω τα βήματα με τη σειρά. Βήμα 1 λοιπόν, να βρω το μέτρο του. Το 56, αν το γράψω σε άθροισμα δυνάμεων του 2 για να τελειώνουμε, είναι 32 και 16 και 8. Το οποίο 32 είναι το 2 εις την 5η, το 16 είναι το 2 εις την 4η και το 8 είναι το 2 εις την 3η. Για να καταλήξω μετά να σου πω ότι είναι 0, 1, 2, 3, 4, 5 από τάξεις ψηφίων. Άλλη μια φορά 0, 1, 2, 3, 4, 5 για να βγάζει ακόμα καλύτερο νόημα. Αυτό είναι το βήμα 1. Βήμα 2. Υπολόγισε το πλήθος bits που χρειάζεσαι για να γράψεις το συν 56 σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2. Ψάχνω λοιπόν να βρω το σωστό εύρος. Το 56 λοιπόν, το συν 56 ανήκει στο μείον 64-63, έτσι. Και πριν λίγο είδαμε ότι το 64 είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει στην πραγματικότητα το πλήθος των bits που χρειαζόμαστε. Αυτό το 64 λοιπόν ξέρω ότι είναι το 2 εις την η πλην 1. Είναι ίσο λοιπόν με το 64, το οποίο 64 είναι το 2 εις την 6, δηλαδή το η πλην 1 είναι 6. Άρα το η είναι 7 bits. Πάει και το δεύτερο βήμα, χρειάζομαι 7 bits. Άρα το τρίτο βήμα τι λέει, γράψε το μέτρο με 7 bits. Εγώ πόσα bits είχα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άρα για να γράψω αυτό με 7 bits θα προσθέσω ένα μηδενικό μπροστά. Και επειδή σου είπα ότι όταν ο αριθμός που μου ζητάς είναι θετικός, κάπου εδώ τελειώνουμε, κάπου εδώ τελειώνουμε. Το συν 56 είναι αυτό το 7 bit που βλέπεις. Το συν 56 λοιπόν στο δεκαδικό, να βάλουμε και τους δείκτες, είναι αυτό το 7 bit έτσι στο διαδικό. Αυτά εδώ είναι τα νη bits, τα οποία είπαμε πριν λίγο, είναι 7 bits και το πρώτο bit πάντα, έτσι, αυτό εδώ, είναι το θετικό μας πρόσημο. Πάμε τώρα να κάνουμε έναν αρνητικό, ας πάρουμε το μείον 27. Βήμα 1, πρέπει να βρω το μέτρο του, οπότε πάμε. Το 27 θα το γράψω ως άθροισμα δυνάμεων του 2 και είναι 16 και 8, 24 και θέλω άλλα 3, άρα συν 2, συν 1. Το 16 είναι το 2 εις την 4η, το 8 είναι το 2 εις την 3η, το 2 είναι το 2 εις την 1η και το 1 είναι το 2 εις την 0η. Οπότε με τάξεις ψηφίων αυτό θα είναι 0, 1, 2, 3, 4 και μια επαλήθευση 0, 1, 2, 3, 4. Είμαστε σωστοί και έχουμε ολοκληρώσει το βήμα νούμερο 1. Πάμε τώρα για το βήμα νούμερο 2. Πρέπει να βρω το μείον 27 σε ποιο εύρος ανήκει. Το μείον 27 ξεκάθαρα ανήκει από το μείον 32 μέχρι το 31. Αυτό είναι το μικρότερο εύρος που μπορώ να φτιάξω. Και από εδώ είπαμε από το 32 συγκεκριμένα ότι μπορώ να βρω πόσα bit θα χρειαστώ. Το οποίο 32 είναι το 2 στην 5η. Άρα από εδώ συνεπάγεται ότι το νη πλην 1 είναι 5. Δηλαδή το πλήθος των bit που θα χρειαστώ είναι 6 bit. Βήμα νούμερο 3. Γράψε το μέτρο με 6 bit. Γιατί τώρα έχω 5 όπως βλέπεις. Τρίτο βήμα λοιπόν, γράφω το μέτρο με 6 bit. Βλέπεις κιόλας ότι γράφω μπροστά συν 27, γιατί στην πραγματικότητα αυτό έχω κάνει, έτσι. Έχω βάλει το μηδενικό μπροστά και προκύπτει το συν 27. Τελείωσα, όχι, γιατί είναι αρνητικός. Και αυτό που γράφεις, και γι' αυτό το έγραψα έτσι κιόλας, είναι το συν 27. Εγώ θέλω να πάρω στο βήμα 4 αυτό εδώ όπως είναι και να το συμπληρώσω ως προς 2. Γράφω λοιπόν τον αριθμό, βρίσκεις τον πρώτο άσο από τα δεξιά, τραβάς μια γραμμή αριστερά του. Τα bit που βρίσκονται αριστερά της γραμμής τα αντιστρέφεις όλα, άρα είναι 1, 0, 0, 1, 0 και ό,τι βρίσκεται δεξιά της γραμμής το αφήνεις ως έχει. Και αυτό τι είναι, είναι το αποτέλεσμά μου, έτσι. Άρα το μείον 27 που μου ζήτησες είναι το 1, 0, 0, 1, 0, 1. Το μείον 27 στο δεκαδικό είναι ίσο με το 1, 0, 0, 1, 0, 1 στο διαδικό. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άγγελο, ο οποίος μέσα από τα μηνύματά του μου θύμισε από πού ξεκίνησαν όλα και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Να πω φυσικά ότι η βίλα που αναφέρει δεν είναι τίποτα άλλο από δύο δωματιάκια των 10 τετραγωνικών μέτρων μέσα στα οποία διαβάζαμε, έτσι πήραμε το πτυχίο μας και φυσικά ξεκίνησε όλο αυτό το φροντιστηριακό κομμάτι. Εύχομαι με αυτό το μάθημα να μπόρεσα να σου μεταδώσω όλα αυτά που ξέρω και εσύ να πήρες πραγματικά αυτό που αναζητούσες. Είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα η στήριξή σου. Ένας από τους τρόπους για να μπορέσω να βγάζω χρήματα για αυτό που κάνω είναι να γίνω συνεργάτης με το YouTube, το οποίο σήμερα που ηχογραφώ χρειάζεται 1000 subscribers για να μπορούμε να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδικασία. Οπότε, αν δεν είσαι ήδη συνδρομητής και σε ενδιαφέρει το περιεχόμενο που ανεβάζω και θέλεις να ανεβάζεις τέτοιο περιεχόμενο, μπορείς να κάνεις subscribe κάτω δεξιά και να ανάψεις το καμπανάκι για να μπορείς να λαμβάνεις ενημερώσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Τα λέμε στο επόμενο.